Εδώ και λίγο καιρό έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα στα σχόλια όπου υπάρχει βίντεο με ηλιακό θερμοσύφωνα ή θερμοσύφωνα από κάποιους που λένε, μάλλον ισχυρίζονται, ότι όταν έχουμε ανοιχτό όλη μέρα το θερμοσύφωνα ή τον ηλιακό, όταν δεν έχουμε ζεστό νερό με τον ήλιο και τον ανάβουμε με την ασφάλεια, ισχυρίζονται ότι όταν τον έχουμε όλη μέρα ανοιχτό και λιγότερο ρεύμα από το να τον ανάψουμε μισή ώρα για να κάνουμε μπάνιο. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της ασφάλειας από μόνο του είναι επικίνδυνο. Αν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση του σπιτιού, με τις γιώσεις ή με οτιδήποτε άλλο ή ακόμα και με την αντίσταση του θερμοσυφώνου ή του ηλιακού, το ρεύμα θα περάσει και θα έρθει σε εμά που κάνουμε μπάνιο. Είναι από μόνο το επικίνδυνο να μπαίνουμε και να κάνουμε μπάνιο ενώ έχουμε αναμένο θερμοσύφωνα ή ηλιακό. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν έχει ζεστό νερό και θέλει να κάνει ένα άτομο μπάνιο, Ανάβει το θερμοσύμφωνα μισή ώρα. Ακόμα και χειμώνα να είναι, και θα έχει ζεστό νερό για να κάνει μπάνιο. Επίση, εκμεταλλεύεσαι, αν έχει ηλιακό, το λίγο ζεστό νερό που έχει ο ηλιακό και βοηθά. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξέρει τη θερμοκρασία που έχει το νερό σου. Έχω δείξει πώ μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του νερού του ηλιακού με το βίντεο με τον αυτοματισμό. Το τρίτο, αυτή τη στιγμή μπορεί η τιμή τη κιλοβατόρα να έχει πέσει αλλά δεν μας υπόσχεται κανένας ότι θα μείνει εκεί η τιμή για πάντα. Εάν ανάψουμε εμείς όλη μέρα το διακόπτη του θερμοσυφώνου και τον έχουμε όλη τη μέρα ανοιχτό, 24 ώρες το 24ωρο, και τραβάμε παράλληλα νερό, είτε για να πλύνουμε τα χέρια μας, για να πλύνουμε ένα πιάτο, για να κάνουμε μπάνιο, η κατανάλωση μπορεί να φτάσει και τις 96 κιλοβατόρες την ημέρα, δηλαδή αν πολλαπλασιάσουμε τα 4 της αντίστασης που τραβάει για μία ώρα επί 24 ώρες μπορεί να μας τραβήξει και 96 κιλοβατόρες την ημέρα, δηλαδή αυτό από μόνο του σε μία ακραία περίπτωση μπορεί να περάσει τις 2 με 2.500 κιλοβατόρες το μήνα μόνο για τον θερμοσύφωνα ή για τον ηλιακό. Είναι πολύ ρηψοκίνδυνο Πολύ ρηψοκίνδυνη σαν πρόταση αυτή που κάνουν κάποιοι να έχουμε όλη μέρα ανοιχτό το θερμοσύφωνα. Αυτό ίσω παλιά να είχε μία εφαρμογή, αλλά και πάλι μόνο σε θερμοσυφωνάκια που ήταν κάτω από κουζίνα που είχαν αντίσταση 1500 W. Και ανοίγαμε για λίγο τη βρύση για να πλύνουμε ένα πιάτο ένα ποτήρι. Για νερό χρήση, ζεστό νερό, να έχουμε θερμοσύφωνα όλη τη μέρα ανοιχτό είναι επικίνδυνο και για την ασφάλειά μας αλλά και για την ψυχική μας υγεία. Το κόστος του λογαριασμού δηλαδή για ένα τετράμινο, αν το δοκιμάσουμε ειδικά χειμώνα, μπορεί να είναι ασύλληπτο. Το καλοκαίρι, οκ, okay, που το νερό του δικτύου δεν είναι τόσο κρύο, αλλά το χειμώνα, εγώ θεωρώ, αν όχι 24 ώρες το 24ωρο, αλλά τις 10 ώρες, 12, θα δουλεύει συνεχώς ο θερμοσύφωνας. Οπότε δεν είναι και ότι καλύτερο να έχουμε όλη μέρα ανοιχτό το θερμοσύφωνο και κακώς κάποιοι το προτείνουν. Και πάμε τώρα σε κάποιε διευκρινήσει σχετικά με την κατασκευή που έφτιαξα του στον ηλιακό. Για όσου παρακολούθησαν το προηγούμενο βίντεο, που έβαλα φωτοβολταϊκά πάνελ στον ηλιακό και στη βεράντα μου. Ε, κάποιοι λένε: Οκ, OK, τυχέ, κλήσει, λέει, καλά θα πάει αυτό. Το πρόβλημα είναι η τιμή του ρεύματο. Εάν έχει βεράντα και δεν θε να ενοχλήσει κανένα να βάλει πάνε στα κάγκελα, μπορεί να βάλει τον τοίχο σου. Εγώ έχω βεράντα στο νοτιά. Οι κλήσει που έχω δεν είναι τυχαίε. Είναι οι κλήσει που τα έχω βάλει για να μην με ενοχλούν τα πάνελ εμένα. Το ότι δεν έχουν κλείσει στο... προς τον ήλιο, αυτό είναι κάτι που θα με προβληματίσει το καλοκαίρι που είναι ψηλά ο ήλιος. Το χειμώνα ο ήλιος είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ε, επίσης και 700 βάτ να μου φέρνει καθαρά, 800 την, την ώρα, τα πάνελ, τα μεταχειρισμένα που έχω βάλει, γιατί δεν τα έχω χρυσοπληρώσει, σα ξαναλέω, όπω είχα πει και στο βίντεο, τα πάνελ που έβαλα ήταν μεταχειρισμένα. 35 με 40 ευρώ κάνουν τα μεγάλα, 1,65 επί 1 και κάπου τόσο τα πιο μικρά που είδατε, 1,50 επί 67 επί 68, κάπου εκεί. Τα site αγγελιών είναι γεμάτα, με μεταχειρισμένα πάνελ. τα πάνελ αυτά είναι συνήθως δεκαετίας και τα έχουν αφαιρέσει από πάρκα και έχουν βάλει πιο καινούργια που είναι με καλύτερες αποδόσεις και δεν έχω πρόβλημα ας είναι και 10% ας είναι και 5% πεσμένο. Αν θα γλιτώσω δηλαδή και 2 και 3 κιλοβατόρες την ημέρα είναι κέρδος. Και στην τελική προτιμώ να τα δώσω να βελτιώνω τον εξοπλισμό μου από το να τα δίνω στους παρόχους που κάθε τόσο μας επιφυλάσσουν και εκπλήξεις. Θυμηθείτε τι έγινε με τη ρήτρα, θυμηθείτε κάτι χιλιάρικα διχίλιαρα για λογαριασμό σε οικογένεια με τρία άτομα. Είναι καθαρή πράσινη ενέργεια. Τώρα θα μου πει κάποιο πώ γίνεται να είναι πράσινη ενέργεια από τη στιγμή που έχει χαλάσει χρήματα για εξοπλισμό. Ο εξοπλισμό, όλο αυτό που έχω και τα πάνελ και η γεννήτρια ανακυκλώνονται. Και ξαναλέω, μην κοιτάτε τώρα την τιμή του ρεύματο. Δεν ξέρουμε πού θα είναι η τιμή ρεύματο το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πού θα είναι και τον επόμενο χειμώνα ούτε το ρεύμα ούτε το πετρέλαιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Εδώ θα βρείτε την πατέντα που έκανα με τα πάνελ στον ηλιακό και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.